Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή Πολιτεία Πύλη Πολιτών. Σήμερα έχω ξανά την τιμή και τη χαρά να έχω κοντά μου τον κύριο Τζίτζιο Στέριο, υποψήφιο βουλευτή του Πολιτικού Φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης στον νομό Κιλκής. Κύριε Τζίτζιο, καλώς ήρθατε ξανά στην εκπομπή. Καλώς σας βρήκα, κύριε Σουφλερέ. Καλησπέριζω όλους τους ελεύθερους Έλληνες. Μία υποσημείωση, είμαι στο νομό Σερών. Ναι, καλά κάνετε και με διορθώνετε. Είμαστε εδώ λοιπόν, κύριε Τζίτζιο, να συνεχίσουμε αυτή τη διαδρομή που έχουμε κάνει εδώ και αρκετό διάστημα όσον αφορά την διαδικασία των εκλογών, των βουλευτικών εκλογών, αλλά και τα οξύμορα και τα ευτράπελα που συναντάμε μέσα από ημερομηνίες και γεγονότα. Καλό θα είναι να τα ξέρει και να τα γνωρίζει ο πολίτης όλα αυτά που συμβαίνουν. Σαφέστατα, γιατί έως τώρα, με όσους συμπολίτες μου και αν έχω συνομιλήσει τα τελευταία 5-6 χρόνια, αντιλαμβάνομαι ότι το μόνο που γνωρίζει ο κάθε ένας, μάλλον το περισσότερο που μπορεί να γνωρίζει, είναι μια κομματική πρακτική του κόμματος του οποίου είναι οπαδός, γιατί μιλάμε περί οπαδών, όταν δεν γνωρίζει συντηρητική διακήρυξη, τους σκοπούς, τους στόχους, ποια είναι η ιδεολογία, από πού ορμώνται όσον αφορά τις προγραμματικές τους δηλώσεις που ακούμε αλλά ποτέ δεν καταθέτουν στον Άριο Πάγο, πού βρίσκουν τα κεφάλαια και εν γέννη δεν γνωρίζεις τίποτα για όλα αυτά, αλλά πας τυφλά, τότε ναι, μπορείς να αποκαλείσαι οπαδός. Το μόνο που μπορούν να γνωρίζουν οι ίδιοι είναι μία οδηγία, το τι αφήνεται από την κεντρική ριγίληση, την κάθε οδό τέλος πάντων των μεγάλων κομμάτων, να έρθει προς τους ψηφοφόρους τους, ούτως ώστε να μπορέσει να τους χαϊδέψει τα αυτιά και να πούνε ότι ναι, εγώ ψηφίζω Νέα Δημοκρατία ή ψηφίζω Πασόκ ή ψηφίζω Κουκουέ, γιατί είμαι εργάτης, γιατί είμαι εφοπλιστής, γιατί είμαι φιλελεύθερος σοσιαλιστής και ούτω καθεξής, αλλά κανείς δεν γνωρίζει πώς γίνεται η εκλογική διαδικασία. Και εδώ είμαστε για να αναδείξουμε τι ακριβώς συμβαίνει και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι για τη μη ύπαρξη φύλου εφημερίδας της κυβέρνησης, ενός επίσημου εγγράφου, όπου συγκροτείται η Βουλή σε σώμα. Γιατί το σώμα της Βουλής, η ολομέλεια του σώματος της Βουλής, είναι αυτή η οποία νομοθετεί και αναγκάζει τις άλλες δύο εξουσίες, την εκτελεστική και την δικαστική, να υπακούσουν στους νόμους τους οποίους υπογράφουν οι ίδιοι. Και όπως έχουμε πει, κύριε Τζίτζιο, πώς είναι δυνατόν να ψηφίζει νόμους μία Βουλή η οποία δεν είναι με νόμο τοποθετημένη στο σημείο. Ακριβώς. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν, κύριε Σουφλερέ, έχουμε πει ότι περιμέναμε την απόφαση της Ανώτης Εφορευτικής Επιτροπής όσον αφορά την εκλογική διαδικασία του 2019 των εθνικών εκλογών και είμαι σε θέση να ενημερώσω ότι μου έχει σταλεί ταχυδρομικά, την έχω παραλάβει, όσο ήταν υποχρεωμένο το εν λόγω τμήμα, ενήργησαν οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με τον κανονισμό. Την έχω στα χέρια μου, την έχω αποστείλει και σε εσάς για να την έχει το κοντρόλ να μας βοηθήσει. Είναι η απόφαση αριθμός 2 του 2019 της Ανωτάτης Εφορευτικής Επιτροπής. Ωραία, να τη δούμε. Τι βλέπουμε λοιπόν, κύριε Τζίτζιο, ναι. Ωραία. Το ξύμορο είναι, έχουμε δει σε προηγούμενη εκπομπή, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Προεδρικού Διατάγματος 26 του 2012, η Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρό της, ο οποίος είναι μόνιμα ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο οποίος είναι διορισμένος από την εκάστοτε κυβέρνηση. Τα επαναλαμβάνω για να τα θυμηθούμε, για να μπορέσουμε να τα συνδέσουμε για όσους δεν είδαν τις προηγούμενες εκπομπές. Ο πρόεδρός της λοιπόν είναι διορισμένος, αποτελείται μετά από δύο άλλους αρεοπαγίτες, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Α1 πολιτικού τμήματος του Αρείου Πάγου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρει εδώ η απόφαση της Ανωτάτης Εφορευτικής Επιτροπής ότι οι αεροπαγίτες οριστέντες, λέει, με την αριθμό 76 κάθετος 21 έκτου του 2019 απόφαση του Α1 πολιτικού τμήματος του Αρείου Πάγου. Εδώ θα ήθελα να κάνουμε μία στάση και να ενημερώσω όλους ότι αυτή η απόφαση δεν μπορείς, όπως βρίσκεις όλες τις αποφάσεις διαδικτυακά του Αρείου Πάγου, δεν είναι προσβάσιμη στο κοινό. Δεν υπάρχει, δηλαδή πληκτρολογείς μέσα στην κεντρική σελίδα του Αρείου Πάγου
ναι. πολιτικές αποφάσεις, Α1 τμήμα, χρονιά 2019, βάζεις και τον αριθμό 76 και δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να τη βρει, δηλαδή ο πολίτης δεν ξέρουμε με ποιο σκεπτικό διορίζονται κατ' ουσία από το λόγο πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Το συναντάμε συχνά αυτό το φαινόμενο, κύριε Τζίτζιο. Το έχουμε αναφέρει αρκετές φορές και με τον κύριο Πασχαλίδη, παρόλο και με τον κύριο Πουλατσόγλου πριν από λίγες ημέρες. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία πραγματικά αναφέρονται μέσα σε επίσημα έγγραφα, αλλά δεν μπορούν να βρεθούν και να είναι προσβάσιμα στον πολίτη. Αυτό γιατί γίνεται? Θεωρείτε ότι υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να μάθει ο πολίτης? Αυτή η τεράστια προσπάθεια που γίνεται με αυτές τις εκπομπές, αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει μια μυστικοπάθεια. Ο πολίτης αυτός, ο οποίος τέλος πάντων ενδιαφέρεται να ερευνήσει, θα πρέπει να φτάσει σε ένα σημείο όπου δεν θα πρέπει να βγάζει άκρη. Βέβαια, όντας πολίτες σε διαδικασία, δηλαδή να είμαστε πολίτες με στρατηγική χαραγμένη από τον ίδιο τον Αρτέμι Σόρα, έχουμε βρει τους τρόπους να μπορούμε να ελισσόμαστε και να ψάχνουμε για να μπορούμε να φέρνουμε στην επιφάνεια την αλήθεια και όχι το ψέμα το οποίο μας σερβίρουν ακόμα και μέσα στα βιβλία που διδασκόμαστε μέσα στα σχολεία μας. Γιατί αν η αλήθεια, κύριε Σουφλερέ, είναι απόλυτη, είναι στο 100%. Αν είναι 99%, τότε είναι ψέμα. Οπότε, προχωρώντας στα επόμενα μέλη, αναφέρεται ότι αποτελείται, λέει, από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, την Κυριακή Κουτσούμπα. Mm-hmm. Να αναφέρουμε ότι η Κυριακή Κουτσούμπα είναι μέσα στο Υπουργείο Εσωτερικών, στη Διεύθυνση του Οικονομικού Τμήματος και μάλιστα του Προϋπολογισμού, διορισμένη από κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ο αδερφός της, ο Ανδρέας Κουτσούμπας, στη συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση αναδεικνύεται βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το αναφέρω απλά για να αντιληφθούμε τι συμβαίνει όσον αφορά με το ότι οι πολίτες τόσα χρόνια σκοτωνόταν μεταξύ τους γιατί ήταν πασόκοι, νεοδημοκράτες, αριστεροί. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι δύο αδέρφια δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Η μία να είναι μέσα διορισμένη από κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ο άλλος να βγαίνει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αντιλαμβανόμαστε τη σχέση. Αυτό αποδεικνύεται. Αυτό και μόνο αποδεικνύει, κύριε Τζίτζιο, ότι όταν κλείνουν οι κάμερες, όταν σβήνουν τα φώτα, είναι όλοι μαζί απέναντι στον πολίτη. Ξεκάθαρα. Μάλιστα. Και από τον κύριο Παναγιώτη Σκιάδα, ο οποίος είναι και αυτός διορισμένος στο Υπουργείο Εσωτερικών. Άρα, η Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή, η οποία θα κάνει την κατανομή των εδρών και θα ελέγξει την εκλογική διαδικασία όσον αφορά το ποιόν της, αν έγινε με διαφάνεια και ούτω καθεξής, αποτελείται από 5 διορισμένους ανθρώπους. Οπότε δεν είναι ανεξάρτητη. Μάλιστα. Η οποία είναι επιλογή της προηγούμενης κυβέρνησης πριν τις εκλογές. Ξεκάθαρα. Και επίσης ο Υπουργός Εσωτερικών, ο πρόσκαιρος Υπουργός Εσωτερικών, είναι και αυτός επιλογή και αριστερός της κυβέρνησης της προηγούμενης, του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε έχουμε διορισμένο Υπουργό Εσωτερικών, διορισμένο το σώμα της Ανωτάτης Εφορευτικής Επιτροπής και οι 5 άνθρωποι και ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, και είναι διορισμένοι επίσης και όλοι οι δικαστικοί αντιπρόσωποι οι οποίοι θα πάνε να κάνουν τη δουλειά. Οι εφέτες οι οποίοι θα πάνε να ελέγξουν είναι και αυτοί διορισμένοι. Mm-hmm. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι είναι όλοι υποχείρια ενός μισθού. Δεν υπάρχει ανεξαρτησία. Αυτό θέλω να το σημειώσουμε και το λέω ευθαρσώς, και όποιος θέλει μπορεί να έρθει αντιμέτωπος μαζί μου οποτεδήποτε να μιλήσουμε με αποδεικτική διαδικασία, για να αντιληφθεί ο πολίτης ότι μέσα σε ένα διορισμένο περιβάλλον, όπου όλοι είναι εκβιαζόμενοι πρώτα-πρώτα από έναν μισθό, γιατί δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Δεν τους κατηγορώ, αυτό σπουδάσανε, αυτό πρέπει να κάνουν, αλλά πρέπει να το κάνουν όπως το ορκίστηκαν, ελεύθερα. Είτε είναι από πάθη,
έχουμε δει την κυρία αυτή την εισαγγελέα εκεί στα Γιάννενα που είχε καταγγείλει κύκλωμα παιδεραστίας μέσα στα δικαστήρια, όπου την εξαφάνισαν από προσώπου γης, δεν την βλέπουμε, είχε κάνει απεργία πείνας και μόνο το BBC το είχε δείξει, τα ελληνικά κανάλια δεν το δείξαν ποτέ. Σωστά, ήταν αρκετές ημέρες η συγκεκριμένη κυρία έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, αν θυμάμαι καλά, διαμαρτυρόταν. Υπάρχει μια εξάρτηση λοιπόν, αυτό είναι οφθαλμοφανές, κύριε Τζιτζιό. Οπότε όταν υπάρχει εξάρτηση, κύριε Σουφλερέ, μπορεί να γίνει μοχλός πίεσης αυτή η εξάρτηση, και επειδή είδαμε ότι έχουμε μία απόκληση όσον αφορά το εκλογικό σώμα και όσον αφορά το σύνολο του πληθυσμού σε σχέση με αυτούς που ψηφίζουν περίπου στις 813.000, ένα ποσοστό περίπου το 8%, 8,2%, θα δούμε ότι σύμφωνα με αυτό το ποσοστό η εν λόγω εκλογική διαδικασία έχει κάτω από 50% συμμετοχή. Οπότε είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Αυτή η Επιτροπή, η ΟΑΣΕ, δηλώνει ότι πρέπει να αλλάχθεί ο εκλογικός νόμος, διότι δεν δίνεται η δυνατότητα πλήρης διαφάνειας σε εξωγενείς επιτρόπους, διορισμένους δηλαδή για να έρθουν να ελέγξουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε φυσικά πρόσωπα, να ελέγξουν την εκλογική διαδικασία όπως ορίζεται με συγκεκριμένη συνθήκη που έχουμε υπογράψει. Οπότε λειτουργούμε και κατά παράβαση συνθήκης, είναι του 1999, αν δεν κάνω λάθος, Κωνσταντινούπολης, όσον αφορά αυτή τη διαδικασία της διαφάνειας των εκλογών. Δεν επιτρέπουμε δηλαδή σε επιτρόπους να δούνε ακριβώς τι συμβαίνουν μέσα στα εκλογικά τμήματα. Μάλιστα. Είναι αυτό που λέμε, το αποφασίσουμε και διατάσσουμε και δεν δίνουμε λογαριασμό σε κανέναν, ούτε καν στον πολίτη. Όλα ακριβώς αυτά τα στοιχεία, κύριε Τζίτζιο, είναι στην διάθεση του κάθε τηλεθεατή, του κάθε πολίτη, για να κρίνει ο ίδιος ποιους επιλέγει. Και όχι μόνο πρόσωπα, αλλά και την διαδικασία που γίνονται στις εκλογές. Θα πρέπει να δει ο πολίτης ότι δεν τον σέβονται. Όταν εμένα, κύριε Σουφλερέ, μου απευθύνεις τον λόγο χωρίς να μου αποδεικνύεις, μιλάς απλά για να μιλάς, και εγώ πρέπει να πιστέψω αυτό που μου λες, χωρίς να μου δώσεις τη δυνατότητα να ελέγξω τις αποδείξεις και τα τεκμήρια των λεγόμενων σου, προσβάλλεις την νόησή μου και με αντιμετωπίζεις ως ρες, ως αντικείμενο και όχι ως άνθρωπο με νόηση. Αυτό θα πρέπει να αντιληφθεί ο πολίτης, ο οποίος στεναρά υπερασπίζεται αυτούς τους κομματικούς μηχανισμούς οι οποίοι τον αφαιμάζουν τόσα χρόνια μέσα από τις θέσεις διοικήσεως. Γιατί αν μη τι άλλο, τους δώσαμε τη δυνατότητα όλους να διοικήσουν και όλοι τους έχουν αποτύχει παταγωδώς. Θα ήθελα να προχωρήσουμε λίγο, να δούμε κάτι τρομερά οξύμορο. Εάν μπορούμε να δούμε πάλι στην πρώτη παράγραφο της απόφασης, πριν το σκέφτηκε κατά νόμο, μας μιλάει ότι συνήλθε, λέει, για να γίνει κατάρτιση του Γενικού Πίνακα Αποτελεσμάτων της Ψηφοφορίας που διενεργήθηκε την 7η Ιουλίου 2019, διαβάζω από μέσα, προσέξτε, καθώς και την 14η Ιουλίου 2019 κατά την επανάληψη της ψηφοφορίας στο 33ο εκλογικό τμήμα της Α' Εκλογικής Περιφέρειας Αθηνών για την εκλογή βουλευτών και την κατανομή των βουλευτικών εδρών. Τι μας λέει εδώ? Μα στις 9 του μηνός είχαμε Υπουργικό Συμβούλιο. Πολύ σωστά. Σωστά το τοποθετείτε. Στην προηγούμενη εκπομπή το είχαμε πει, ναι, ότι διορίζεται το Υπουργικό Συμβούλιο, 50 άνθρωποι, στις 9 του μήνα. Ναι. 8 ο Πρωθυπουργός, 9 το Υπουργικό Συμβούλιο. Εδώ βλέπουμε όμως, και να δούμε ποιος βγαίνει εκεί. Ο κύριος Βασίλης Κικίλιας εκλέγεται στην Α' Αθηνών. Η εκλογική του περιφέρεια είναι η Α' Αθηνών. Ο κύριος Βασίλης Κικίλιας στις 9 του μηνός διορίστηκε Υπουργός Υγείας. Σωστά? Σωστά, μαζί με το υπόλοιπο Υπουργικό Συμβούλιο. Ακριβώς. Εδώ όμως βλέπουμε ότι στις 14 του μηνός η σύγκληση της νέας Βουλής, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα στο ΦΕΚ 118, όπου γίνεται η διάλυση του σώματος της προηγούμενης Βουλής και η σύγκληση της νέας, όπου σύγκληση σημαίνει ότι αυτοί που θα πλειοψηφίσουν θα έρθουν στη Βουλή για να συγκροτήσουν το σώμα της Βουλής,
Σωστά. Το έχουμε αποδείξει σε παλαιότερη εκπομπή. Καλό όλους να τη δούνε. Ήταν με τον κύριο Μιλωνά, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ βλέπουμε ότι πριν καν γίνει η σύγκληση της Νέας Βουλής, έχουμε επαναληπτική ψηφοφορία. Δεν μιλάει για καταμέτρηση, μιλάει για επαναληπτική ψηφοφορία. Και πώς μπορώ να πω ότι, γιατί κάποιος μπορεί να μου πει, ναι, μπορεί να έγινε καταμέτρηση. Επικαλούμε το συγκεκριμένο έγγραφο, το έχω στείλει στο Control, είναι για την επανάληψη της ψηφοφορίας στο 33ο εκλογικό τμήμα, αν είναι εύκολο. Κύριε Τζίτζιο, αυτό που μόλις αναφέρατε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα ήθελα όμως σε αυτό το σημείο να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και να επιστρέψουμε για να έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας να το αναλύσουμε, γιατί πραγματικά ο πολίτης που μας βλέπει θα πρέπει να γνωρίζει αυτό το στοιχείο. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο και πάλι μαζί εδώ με τον κύριο Τζίτζιο. Το ιερό Ελλάνιο κείμενο της ολικής ολότητας του Ελλάνιου Αξιακού Συστήματος των 33 Ελλάνιων Πρωτοκόλων Συνδυονόμων. Και τα λοιπά και τα λοιπά, ακυρώνεται, λέει, αναβάλλεται η διαδικασία διενέργειας των πληστηριασμών στο ειρηνοδικείο. Γίνεται ξανά δηλαδή η εκλογική διαδικασία και αυτό που είναι το πολύ οξύμορο, κύριε Σουφλερέ, είναι το ποιος το υπογράφει. Το υπογράφει ο Υπουργός, λέει, Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας. Ο Κωνσταντίνος Τσιάρας είναι διορισμένος στις 9 του μηνός. Ήταν και αυτός στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 9 του μηνός. Ακριβώς. Είναι ο νυν Υπουργός Δικαιοσύνης. Υπογράφει πριν την σύγκληση της Νέας Βουλής. Αυτό θέλω να αντιληφθούμε όλοι. Πώς είναι η Βουλή να συγκροτείται σε σώμα. Και πριν την συγκρότηση του σώματος, που δεν υπάρχει πουθενά αυτό αποτυπωμένο, ένας υπουργός να έχει διοριστεί ήδη από έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος εκλέγεται από 300 βουλευτές, οι οποίοι ουδέποτε συγκροτήθηκαν ως σώμα, εκλέγεται από την Ολομέλεια της Βουλής, αλλά η Ολομέλεια της Βουλής ουσιαστικά ουδέποτε συγκροτήθηκε σε σώμα για να μπορεί να είναι Ολομέλεια, κύριε για να Τζίτζιο, μπορεί να νομοθετεί με βάση τον νόμο. Κύριε Τζίτζιο, τι γίνεται εδώ πραγματικά.
μας έχει αφήσει άφωνους αυτό το στοιχείο. Τι γίνεται, κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να κρατάνε έστω και τα προσχήματα των ημερομηνιών. Εν απουσία του πολίτη, κύριε Σουφλερέ, εν απουσία του ιδιοκτήτη, οι διαχειριστές κάνουν ό,τι θέλουν με το σπίτι. Βάζουν όποιον θέλουν μέσα, σπάνε τους καναπέδες, σπάνε τα ψυγεία, ξυλώνουν τους τοίχους, αφού ο πολίτης δεν ενδιαφέρεται να δει τι κάνει το σπίτι του. Ναι, όντως, αυτό ήθελα να το δείξουμε, γιατί θα πρέπει να αντιληφθεί ο τηλεθεατής τώρα, αδελφός μου, ο συνέλληνάς μου που μου ακούει, να αντιληφθεί το εξής, ότι δεν έχει να κάνει οι εκλογές με την επιλογή του πολίτη ποιον θα τοποθετήσει επάνω. Διότι, θα δούμε και στην επόμενη εκπομπή, είδαμε βέβαια ότι η διαφορά του εκλογικού σώματος είναι 813.000 και με λεπτομέρειες στην επόμενη εκπομπή θα δούμε ότι εάν αυτές τις 813.000 τις αφαιρέσουμε, το ποσοστό των έγκυρων, όχι των έγκυρων, το ποσοστό των ψηφισάντων, αυτοί που πήγαν και ψήφισαν, είναι κάτω του 50%. Είναι 49,2 ή 0,3%. Οπότε βλέπουμε ότι το ποσοστό αυτό είναι ένα ποσοστό ασφαλείας για το ό,τι και να συμβεί, να μπορούμε με ψευδή στοιχεία να συμπληρώνουμε τους ψήφους. Οπότε δεν έχει να κάνει με το ότι ψηφίζεις. Έχει να κάνει με το ότι έχει στηθεί με έναν τέτοιο τρόπο η διοίκηση αυτής της εταιρείας που λέγεται Ελληνική Δημοκρατία, γιατί δεν μιλάμε για κράτος. Η κρατεώτηση είναι του δημοσίου, δηλαδή του συνόλου των πολιτών. Σωστά. Αυτή είναι ένα διοικητικό συμβούλιο, το οποίο πριν το 1974 διοριζόταν από το βασιλέα, τώρα διορίζεται από τον υπουργό, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, έχει αποκαλύψει ο κύριος Πασχαλίδης ότι με βάση τα συντάγματά μας δεν έχει αλλάξει κάτι. Το ίδιο συνέβαινε τότε, το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Απλά στο προκάλημα της δημοκρατίας, της αντιπροσωπευτικής προεδρευομένης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και όχι της βασιλευομένης, με αυτό το προκάλημα λοιπόν καθησύχασαν τον Έλληνα πολίτη για τις ανησυχίες που είχε όσον αφορά το ότι δεν μπορεί κάποιος να αποφασίζει και να διατάζει για μένα, θα πρέπει να γίνεται με δημοκρατικές διαδικασίες. Του σέρβιραν ένα καθεστώς όπου φέρανε πανηγυρικά τον Κωνσταντίνο Καραμαλή να έρθει, λέει, να εδραιώσει την δημοκρατία. Εγώ θα ήθελα, κύριε Τζίτζιο, να πω κάτι άλλο. Από τη στιγμή που διορίζεται η διοίκηση, εμείς ως πολίτες, τι ρόλο παίζουμε και πηγαίνουμε κάθε 4 χρόνια ή όποτε είναι οι εκλογές και ψηφίζουμε? Για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό, αφού δεν παίζουμε πουθενά ρόλο εμείς? Γιατί θα πρέπει να νομίζει ο πολίτης ότι επιλέγει αυτός ποιοι θα τον διοικήσουν. Να νομίζει. Και ακόμα για όλους αυτούς που πάνε και ψηφίζουν και λένε «Μα όχι, σε παρακαλώ, εγώ ψήφισα τον τάδε, ο άλλος ψήφισε τον τάδε, ναι, εδώ 15-20 άνθρωποι ψηφίσαμε τον ίδιο». Θα ήθελα να τους πω το εξής. Πότε σου δόθηκε ευκαιρία, αδελφέ μου, να επιλέξεις εσύ ποιον θα ψηφίσεις? Όταν ο πολιτικός αρχηγός, ο κομματικός αρχηγός, τον οποίο εσύ ακολουθείς τυφλά χωρίς να γνωρίζεις, είτε γιατί σε βόλεψε κάπου, είτε γιατί βόλεψε έναν γνωστό σου, είτε γιατί νομίζεις ότι εκφράζει μια ιδεολογία, η οποία ιδεολογία αυτή, είτε όπως και να λέγεται, καπιταλιστική, φιλελεύθερη, σοσιαλιστική, κομμουνιστική κτλ., έχει αποτύχει, γιατί όλοι μας χρωστάμε. Έχουν περάσει όλοι από τη διοίκηση της χώρας και όλοι μας έχουν καταφέρει να χρωστάμε. Οπότε απέτυχαν ως διαχειριστές. Όταν ο κομματικός αρχηγός σου αποφασίζει αυτός ποιοι θα είναι σε κάθε περιοχή και σου δίνει να επιλέξεις ανάμεσα σε 6, να επιλέξεις τους 2, τον 1, τους 3, τους 4. Πότε επέλεξες εσύ, αδελφέ μου, πραγματικά ποιον θέλεις εσύ? Είδες δηλαδή ανάμεσα στους πολίτες ή ακόμα να ήθελες και εσύ να μπεις μέσα στη διαδικασία? Πώς είναι δυνατόν να μου λες ότι επέλεξες, όταν εσύ ο ίδιος, εφόσον το θελήσεις, δεν μπορείς να μπεις σε αυτήν την διαδικασία, εκτός και αν περάσεις κάποια κομματική πασαρέλα, να περάσεις μέσα σε μηχανισμούς όπου θα σε βάλουν να πάρεις αποφάσεις από θεσμικές θέσεις τοπικές, που θα αποδείξεις ότι είσαι έτοιμος να πάρεις σκληρές αποφάσεις εναντίον των Ελλήνων και υπέρ των ιδίων των κομματικών μηχανισμών. Άρα,
ο μόνος πολιτικός φορέας, μοναδικός, ο οποίος έδωσε αυτήν την δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να μπορούν να μπουν στη διαδικασία των εκλογών ως υποψήφοι οι ίδιοι για να εκπροσωπήσουν το έθνος, το πρόσωπο δηλαδή, αυτό που έχει την κρατιότητα, να το εκπροσωπήσουν και να δώσουν τη δυνατότητα στο ίδιο το έθνος, στο ίδιο το σύνολο των πολιτών να αποφασίσει το ίδιο και όχι ένας κομματικός μηχανισμός αντί αυτού, είναι ο πολιτικός φορέας του έθνους των Ελλήνων, Ελλήνων Συνέλευσης. Προσκαλώ και προκαλώ. Τα στοιχεία τα βλέπουμε, είναι μπροστά μας, είναι πασιφανές ότι όλα γίνονται με διορισμένους ανθρώπους. Ξεκάθαρα. Δεν μπορώ να το θέσω διαφορετικά, τα τεκμήρια μιλάνε μόνα τους. Εφόσον όλοι έχουν ιδρυτική διακήρυξη. Αδελφέ μου, τι ψήφιζες, Νέα Δημοκρατία. Θέλεις να διαβάσεις την ιδρυτική διακήρυξη, να δεις ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί. Θέλεις να διαβάσεις προγραμματικές τους δηλώσεις, να δεις πού βασίζονται. Καταθέσαν στον Άρεο Πάγο, έχουν αριθμό πρωτοκόλλου. Δεσμευθήκαν ποτέ. Μα για πρέπει να το κάνει ο κάθε πολίτης, κύριε Τζίτζιο, αυτό. Από τη στιγμή που θέλει να πάρει θέση από τη μία πλευρά ή από την άλλη, πρέπει να γνωρίζει τι ψηφίζει. Ξεκάθαρα. Έχουν δεσμευθεί ποτέ για τις προγραμματικές δηλώσεις. Για ποιον λόγο δεν ποινικοποιείται το πολιτικό ψεύδος. Αυτό είναι ανίκουστο. Δηλαδή μπορώ εγώ αύριο να λέω ό,τι θέλω, να σου πω ότι θα σου εκτελέσω οποιαδήποτε σου επιθυμία, θα σου κάνω την Ελλάδα αύριο ακόμα και την Πίνδο παραλία και να μην μπορώ να κατηγορηθώ για ψέμα ότι σε εξαπάτησα. Γιατί όταν θα έρθω στη θέση, φτάσαμε ελαφρά την καρδία. Χρησιμοποιώ μια έκφραση έτσι που είναι κατανοητή σε όλους. Που είναι ελαφρά την νόηση, όχι ελαφρά την καρδία. Να λέμε, έλα μωρέ, εντάξει, είναι όλοι τους ψεύτες. Μα αυτοί οι ψεύτες υπογράψανε παράδοση της εθνικής μας κυριαρχίας. Αυτοί οι ψεύτες διώξανε τον Έλληνα πολίτη έξω από τη χώρα. Αυτοί οι ψεύτες κάνανε τους Έλληνες να μην γεννάνε. Να φοβούνται δηλαδή να τεκνοποιήσουν. Και έρχονται τώρα αυτοί να μας κουνήσουν το δάχτυλο. Αυτοί οι ψεύτες να μας πούν ότι είμαστε τεμπέληδες, ότι είμαστε αυτοί οι οποίοι χρωστάνε, είμαστε υπόχρεοι, είμαστε αυτοί οι οποίοι δεν θέλουμε, λέει, να γεννήσουμε και ευτυχώς είναι αυτοί που προνοήσανε και φέρουν όλους αυτούς για να γεννάνε οι επίλυδες μέσα στη χώρα για να λύνουν τα δημογραφικά μας προβλήματα. Έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Πραγματικά, όλο αυτό πρέπει να το αναρωτηθεί ο πολίτης και να πάρει μια διαφορετική θέση. Κύριε Τζίτζιο, να γυρίσουμε πάλι, θα ήθελα λίγο στο προηγούμενο θέμα μας και να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι ο κύριος Κικίλιας είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που βιώνουμε τα αποτελέσματα που πήρε αποφάσεις το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο χρόνο όσον αφορά το Υπουργείο Υγείας και το τι περνάει η πατρίδα μας μέσα από μια διαδικασία που περνάει όλη η Φίλιος, αλλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος, όπως είπατε πριν, δεν έχει την ξεκάθαρη διαδικασία της εκλογής, γιατί έχουμε την επαναληπτική διαδικασία. Αυτό θέλω να το δει ο πολίτης πραγματικά, με ποια διάβγεια γίνονται τα πράγματα, ακόμη και σε αυτή την θεσμική θέση του Υπουργού Υγείας. Αντιλαμβάνεστε ότι διορίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι θα επιτελέσουν την μέθοδο, τους σκοπούς αυτού του σχεδίου που πλέον είναι ξεκάθαρο. Όταν μιλάμε με φίλα εφημερίδας κυβερνήσεως, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι αυτό είναι θεωρίες. Είναι νόμος. Αυτά είναι στοιχεία. Όταν μεθοδεύεται λοιπόν, και το αντιλαμβανόμαστε τα τελευταία 10 χρόνια ξεκάθαρα, μεθοδεύεται η δολοφονία του Έλληνα πολίτη, η γενοκτονία του έθνους των Ελλήνων, γιατί η φτώχεια, η φτωχοποίηση είναι η χειρότερη μορφή βίας αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να δει ότι διορίζονται, δηλαδή δεν τον ψηφίζαν τον κύριο Κικίλια, δηλαδή δεν τον ψηφίζανε, θα διοριζόταν. Γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα έπαιρνε τις αποφάσεις, ήταν αποφασισμένος, γιατί αυτός γνωρίζει και αυτοί οι οποίοι τον χρησιμοποιούν. Οπότε, είτε τον ψηφίζαν είτε όχι, θα μπορούσε να είναι στο επικρατείας, θα μπορούσε να είναι κάπου αλλού. Και θα δούμε στην επόμενη εκπομπή μία ανάλυση του τι συμβαίνει ακριβώς με τις έδρες, ότι πάνω από 60-65 βουλευτές μπαίνουν μέσα στη Βουλή χωρίς να έχουν ουσιαστικά εκλεγεί, μπαίνουν με τα μπόνους, με αυτά που περισσεύουν, παίρνουν έδρες επικρατείας, δηλαδή πήρε τώρα ο Βελόπουλος μία έδρα επικρατείας, γιατί περίσσευε. Δηλαδή
Είναι τραγική η κατάσταση. Μάλιστα. Και είναι, αυτά όλα αποτυπώνονται. Είναι από τα οξύμορα που συναντάμε όσο ψάχνουμε, κύριε Τζίτζιο, είναι τα οξύμορα που συναντάμε. Και θα ήθελα να κλείσουμε σε αυτό το σημείο με αυτό που είπατε τώρα και την υπόσχεσή σας ότι στην επόμενη εκπομπή θα δούμε και άλλα στοιχεία τα οποία πραγματικά θα πρέπει να μας βάζουν σε δίλημα για το τι κάναμε τόσα χρόνια, γιατί δεν ήμασταν ενεργοί πολίτες, γιατί δεν γνωρίζαμε και να πάρουμε θέση. Θα πρέπει να πάρουμε θέση απέναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν για μας. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήσασταν πολύ και σήμερα κοντά μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Τζίτζιο. Κυρίες και κύριοι, άλλη μία εκπομπή, όπως είδατε, με πάρα πολλά στοιχεία, στοιχεία τα οποία βγαίνουν στην επιφάνεια και θα πρέπει να μας ξενίζουν, θα πρέπει να πάρουμε θέση απέναντι σε όλη αυτή την αντινόηση που συμβαίνει σε όλους εμάς τους πολίτες. Νομίζαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια ότι πηγαίνουμε στις βουλευτικές εκλογές, επιλέγουμε τους ανθρώπους που θέλουν να μας διοικήσουν, αλλά τελικά όλοι αυτοί διορίζονται. Δεν θα πρέπει να πάρουμε θέση? Σας αφήνω λοιπόν με αυτό το ερώτημα. Καλή συνέχεια σε όλους.